με τη φημολογία και την παραπληροφόρηση να οργιάζουν σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης και οι Δήμαρχοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας, 3 Αυγούστου, νέα τηλεδιάσκεψη με θέμα τη λήψη προληπτικών μέτρων για τον COVID-19. Δυστυχώς, υπάρχει μία παραπληροφόρηση, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα παρουσιάζουν. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, δήλωσε ξεκάθαρα ο κύριος Αντωνιάδης προς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά την τηλεδιάσκεψη και την έκτακτη συνέντευξη τύπου, παρουσία και του Δημάρχου Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θεόδωρο τον Μουριάδη, γιατί θεωρήσαμε σκόπιμο και σωστό να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την πανδημία του κορονοϊού, του COVID-19, που μαστίζει μέσα εισαγωγικά την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου. Καταρχήν πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε φόβος, αλλά από την άλλη όμως δεν χρειάζεται και εφησυχασμός. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα και σε αυτό χρειαζόμαστε και τη δική σας την βοήθεια και την συμπαράσταση, το μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί το φάρμακο κατά του κορονοϊού, πρέπει να ακολουθούμε τις απλές οδηγίες του ΕΟΔΗ. Και ποιες είναι αυτές? Να χρησιμοποιούμε την μάσκα, να τηρούμε τις αποστάσεις και να πλύνουμε συχνά τα χέρια μας. Δεν είναι ότι όπως τα παρουσιάζανε τόσο τραγικά. Υπάρχει ο αριθμός ο μεγάλος, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, αλλά ο αριθμός αυτός είναι ελεγχόμενος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, διότι και όλες αυτές οι φήμες που βγαίνουν, όχι lockdown, όχι θα αποκλειστούμε. Λοιπόν, δεν θα γίνει τίποτα από αυτά εάν εμείς παίρνουμε τα μέτρα προστασίας. Τα νέα μέτρα που πάρθηκαν από την τηλεδιάσκεψη είχαν ως στόχο την πρόληψη της διασποράς του ιού και της ψυχολογίας των πολιτών. Για τις επόμενες ημέρες συγκεκριμένα θα ανασταλούν οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Δήμων, όπως οι εκδηλώσεις των Φεστιβάλ Φιλίππων Κοσμόπολης στον Δήμο Καβάλας, ενώ θα ζητηθεί και από τους συλλόγους και τους ιδιώτες να αποφύγουν τις δράσεις που ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών ατόμων. Επίσης, θα εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι στα καταστήματα γεωνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στις λαϊκές αγορές, όπου αρκετοί καταναλωτές δεν τηρούν τις βασικές οδηγίες για τη χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση της απόστασης. Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε την ατομική και κοινωνική ευθύνη. Μόνο έτσι μπορούμε να υψώσουμε ένα τείχος κατά του κορονοϊού, κατά του COVID-19. Οι αποφάσεις αυτές είναι ότι την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, και θα δούμε και για την επόμενη, ότι αναστέλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα βγουν και ανακοινώσεις τόσο από το Κοσμόπολης, τόσο από το, από το Φεστιβάλ Φιλίππων. Επίσης, θα δω εγώ σήμερα και μία εκδήλωση που είναι να γίνει στο Ακόντισμα την Τετάρτη, μήπως μπορεί και αυτή να αναβληθεί. Ή ακόμη και αν μη γίνει, θα πρέπει να είναι με πολύ αυστηρούς όρους. Λοιπόν, επίσης είπαμε για τις λαϊκές ότι πρέπει στις λαϊκές οφείλω να ομολογήσω ότι τόσο οι πολιτές, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι έμποροι, κρατούν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Δηλαδή κρατάνε τις αποστάσεις, φοράνε μάσκα, έχουν αντισηπτικά. Το πρόβλημα είναι στους πελάτες, οι οποίοι πολλοί από τους πελάτες δεν φορούν μάσκα όταν πηγαίνουν. Και μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα το Σάββατο, πολλοί ηλικιωμένοι δεν φορούσαν μάσκα. Και όταν τους έλεγα, μα γιατί δεν φοράτε μάσκα, για λίγο είναι. Τέλος πάντων, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι πρέπει να φοράμε μάσκα. Γι' αυτό λοιπόν το Σάββατο, είπαμε, θα υπάρχει και η δημοτική αστυνομία κάτω στις εισόδους και δεν θα μπαίνει η security των ίδιων των λαϊκών και δεν θα μπαίνει κανείς μέσα εάν δεν φοράει τη μάσκα του. Πρέπει να τονιστεί ότι την Τρίτη, 4 Αυγούστου, από τις 10 το πρωί, θα αφηχθεί στην Καβάλα κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ, προκειμένου να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο σε όποιους πολίτες θέλουν. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ο Δήμαρχος Καβάλας συνέστησε ηρεμία και ατομική υπευθυνότητα για να ξεπεραστεί η έξαρση της πανδημίας και στην περιοχή. Επίσης και με αυτό να ολοκληρώσω, αύριο θα έρθει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πόλη της Καβάλας, όπου θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όσους θέλουν για να κάνουν αυτό το τεστ. Θα έρθουν στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης.
10 η ώρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι.